Σοκ έχει προκαλέσει δολοφονική επίθεση από 200 περίπου Κροάτες νεοναζί στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία οδήγησε στη δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΣΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρί. Μια επίθεση η οποία έχει ως πρωταγωνιστέ τους Bad Blue Boys, οι οποίοι είναι φανατικοί της Dynamo Zagreb και είναι γνωστοί για τη νεοναζιστική του ιδεολογία, η οποία είχε κάνει την εμφάνιση της πέρυσι στο Μιλάνο, όταν και είχαν παρελάσει χαιρετώντα ναζιστικά. Ωστόσο, αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος έχει πολύ καλέ σχέσεις με το τάγμα Αζόφ, το οποίο επέστρεψε στο μέτωπο τις τελευταίες ημέρες μετά την ήττα του στη Μαριούπολη. Πρόκειται για το γνωστό νεοναζιστικό τάγμα που επί πολλά χρόνια σκόρπιζε τον τρόμο στην Ουκρανία και στις ρωσόφωνες περιοχές του Ντομπάς, κάτι που οδήγησε και στην εισβολή των Ρώσων το Φεβρουάριο του 2022. Οι σχέσεις τους είναι τόσο καλές που ο τέος επικεφαλής των Bad Blue Boys, Ντένι Σέλερ, χαρακτήρισε τους οπαδούς της ΑΕΚ ως Τούρκους πρόσφυγες οι οποίοι θα γίνουν κρέας για ένα καλό γκούλας. Ο Σέλερ ήταν ένας από τους πρώτους ξένους εθελοντές του τάγματος Αζόφ. Ο Σέλερ συμμετείχε στον πόλεμο στην Κρυμαία, έλαβε μετάλλιο από τους Ουκρανούς. Γι' αυτό και έγινε φίλος με μαχητές του Αζόφ που ήταν μέλη των White Boys Club, μια ομάδα ούλτρα υποστηρικτών της Δυναμό Κιέβου.